καρφώνιο παρπαστέλιο, παπούτσια και παπουτσάκια. Τόσο πολλά που θα μπορούσε να αποδέσει όλη την οικουμένη. Φέτος ήταν μια καλή χρονιά. Τα κρύα ξεκίνησαν από νωρίς και οι άνθρωποι το δίχως άλλο έπρεπε να φορούν ζεστά παπούτσια. Έτσι και η δουλειά του τσαγκάρι μας αγκάθανε. Μην θαρίσετε όμως πως έκανα να γιορτήσεις. Όχι καθόλου. Απεναντίας φτιάχνει όσο πιο καλά και γερά παπούτσια μπορεί. Και για κύριο δικό του, κρατά μόνο τόσα όσα του είναι απαραίτητα για να έχει. Μια ζωή δίχως πολυτέλειες. Άλλωστε, τι να τις κάνει τις πολυτέλειες. Μονάχος έμεινε σε αυτόν τον κόσμο. Η γυναίκα του, η κυραφοδόρα, συγχωρέθηκε εδώ και χρόνια. Παιδιά δεν χάρηκε. Δυο γέννησε η κυραφοδόρα. Τόνα το έχασε στον πόλεμο. Τ' άλλο το θέλησε η ελονοσία. Δοκιμασίες πολλές. Μια ζωή χαρής. Κι όμως όσο σκληρά κι αν του φέρθηκε η ζωή, εκείνος δοξολογούσε τον Θεό. Τον δοξολογούσε που του χάρισε δυο βλαστούς και ασποτίστηκε με την πίκρα του πρόωρου φανάτου τους. Κάθε βράδυ, αμερικώς άναβε το κατηλάκι του και προσευχόταν για τις ψυχές των παιδιών του και τις ψυχές των παιδιών όλου του κόσμου. Προσευχόταν και για να τον ελεήσει ο Θεός στην ώρα εκείνη τη στερνή και να συνδεθεί στην αγκαλιά του. Και εσύ ήταν ανάξιος, καθώς έλεγε. Αυτά είδε ο Θεός, την αγάπη της καρδιάς του και την ταπεινοφροσύνη του και τον επισκέφθηκε ένα βράδυ στον ύπνο του. Ζήτησες να με δεις. Αυτά τα Χριστούγεννα θα σε επισκεφθώ. Πρόσεξε όμως να με αναγνωρίσεις, γιατί εγώ δεν θα σου πω ποιος είμαι. Χάρηκε ο Παπαστέλιος. Από εκείνο το βράδυ σκεφτόταν πώς θα τον υποδεχθεί, τι θα του προσφέρει. Άϊπνος έμεινε βράδια ολόκληρα. Μήπως είχε υποδεχθεί ξανά Θεό. Και τι να του πει, πώς να του μιλήσει, στον ελληνικό ή στον πληθυντικό. Στις προσευχές μας και στους ψαλμούς στον ελληνικό του μιλάμε, αλλά πάλι μήπως είναι αγένεια. Μέχρι παπουτσάκια του φτιάξε. Οι μάγοι του σοδόρα του πήγαν. Κάτι να του προσφέρει και εκείνος. Τώρα βέβαια θα είναι μεγάλος, αλλά πού ξέρεις. Με τις ετοιμασίες έφτασαν και τα Χριστούγεννα. Thank you.
Εμφανίζεται κοντά μας. Και πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας τη μεγάλη επίσκεψη, όπως το λέει η εκκλησία μας, επισκέψα το ημάς εξίσου ο σωτήρι μόνο. Ήρθε λοιπόν να μας σώσει και εμείς πρέπει να σπεύσουμε να το συναντήσουμε για να πάρουμε τη σωτηρία. Και επομένως το σύνθημα που θα πάρουμε απόψε νομίζω ότι πρέπει να είναι μια προτροπή σε όλους μας. Δεύτε είδομε πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός. Χρόνια πολλά.